Στα Γιάννενα βρίσκεται ο πρόεδρος της αεροπορικής εταιρείας τους, Μάικλ Γουένστάιν, ο οποίος για πρώτη φορά, όπως τόνισε και με δηλώσεις του, βρέθηκε στην πόλη μας ως επισκέπτης, προκειμένου να γνωρίσει καλύτερα την πόλη και τις γειτονικές περιοχές. Τον κύριο Γουένστάιν υποδέχθηκε στο Δημαρχείο ο αντιδήμαρχος τουρισμού Νίκος Γκόλας. Και κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχαν, τέθηκαν διάφορα ζητήματα που αφορούν την αεροπορική σύνδεση των Ιωαννίνων τόσο με την Κύπρο όσο και με άλλους προορισμούς του εξωτερικού. Είναι πρώτη φορά που θα επισκεφθώ τα Γιάννενα ως επισκέπτης και είναι μεγάλη μου χαρά που θα ανακαλύψω την πόλη αυτή. Τους τελευταίους 4 μήνες οι πτήσεις από την Λάρνακα με τα Ιωάννινα πηγαίνουν πολύ καλά και ήδη βρισκόμαστε σε συζητήσεις τόσο με τον Δήμο Ιεντών όσο και με την Περιφέρεια Ηπείρου για την καθιέρωση και άλλων πτήσεων από το Ισραήλ και την Γερμανία. Υπογράμμισε ο κ. Γουένστάιν, ο οποίος πρόσθεσε πως το ενδιαφέρον που υπάρχει από το Ισραήλ και το Τελαβίβ αλλά και την Γερμανία και πιο συγκεκριμένα από το Ντίσσελντορφ είναι αυξημένο και η ΤΟΥΣ είναι έτοιμη να προχωρήσει στη δρομολόγηση και αυτών των πτήσεων 2 φορές την εβδομάδα. Έχω εμπιστοσύνη στον Περιφερειάρχη και στον Δήμαρχο. Έχουμε αναπτύξει μια άριστη σχέση και με τον κύριο Γκόλα και διαπιστώνω καθημερινά το πάθος τους για την αναβάθμιση της περιοχής τους, ανέφερε μεταξύ άλλων. Ο κύριος Γουένστάιν υπογράμμισε δε ως τις επόμενες ημέρες θα έχει συναντήσεις με τον Περιφερειάρχη και τον Δήμαρχο, από τους οποίους θα ζητήσει να εργαστούν στην κατεύθυνση αναβάθμισης των υποδομών του αεροδρομίου. Αυτό που θα πω στη συνάντηση είναι πως πρέπει να πάμε στο επόμενο βήμα. Το αεροδρόμιο των Ιωαννίνων χρειάζεται εργασίες αναβάθμισης προκειμένου να είναι σε θέση να μπορεί να υποδεχθεί χιλιάδες επισκέπτες το μήνα. Είμαι σίγουρος ότι ο Περιφερειάρχης και ο Δήμαρχος θα κάνουν ό,τι μπορούν στην κατεύθυνση αυτή και ότι τα Γιάννενα θα γίνουν ένας πολύ σημαντικός προορισμός. Από την πλευρά του, ο Νίκος Γκόλας αναφέρθηκε και αυτό στην πολύ καλή συνεργασία που υπάρχει με την αεροπορική εταιρεία τους, ενώ στάθηκε και στις διεργασίες που γίνονται προκειμένου να ξεκινήσουν οι απευθείας πτήσεις από τη Γερμανία προς τα Γιάννενα. Ο κ. Γκόλας κατέληξε υπογραμμίζοντας ότι στο πρόσωπο του κ. Γουένστάιν και της ΤΟΥΣ ο Δήμος Ιωαννιτών έχει βρει ένα ισχυρό σύμμαχο στην προσπάθεια που κάνει να βάλει τα Γιάννενα στο διεθνή τουριστικό χάρτη. Ο οποίος δεν είναι μόνο πλέον ένας φίλος της πόλης, αλλά ως γνωστόν ένας πολύτιμος σύμμαχος στην προσπάθεια, την πολύ μεγάλη προσπάθεια που καταβάλουμε για την εξωστρέφεια της πόλης μας και της ευρύτερης περιοχής. Ο κύριος Μάικλ Γουένστάιν στη συζήτηση που είχαμε πριν συνέχισε να δείχνει αποφασισμένος, όπως έχουμε ξανασυζητήσει άλλωστε, για την επέκταση του πτητικού έργου της εταιρείας τους από την πόλη μας και μάλιστα πολύ σύντομα, αρχίζοντας από την διασύνδεση του Τελ Αβίβ μέσω Λάρνακας με τα Ιωάννινα σε μια πολύ σύντομη πτήση. Και επίσης, και αυτό είναι το πολύ σημαντικό, νομίζω ότι είναι έτοιμοι να ξεκινήσουν το απευθείας δρομολόγιο Ιωάννινα-Γερμανία. Λέω γενικά Γερμανία γιατί ήμασταν σε μία διαβούλευση και με τους υπηρώτες της Γερμανίας που συναντήσαμε στην εκδήλωση που έκανε η Πανεπιρωτική Ομοσπονδία Ευρώπης στο Βούπερταλ για το ποιο αεροδρόμιο είναι το προτιμότερο για αυτούς για να έρθουν απευθείας στα Γιάννενα. Ήταν ξεκάθαρη η θέση τους. Το αεροδρόμιο που προηγείται μεταξύ Φραγκφούρτης και Ντίσσελντορφ είναι το Ντίσσελντορφ. Εκεί θέλουν. Μάλιστα πριν από λίγο είχα μια επικοινωνία με τον Δημήτρη Αξούργο, τον πρώτο Έλληνα δήμαρχο της Γερμανίας, ο οποίος με διαβεβαίωσε ότι τις επόμενες μέρες θα σταλεί και μια επιστολή στήριξης σε όλες αυτές τις προσπάθειες από δημάρχους της περιοχής του Ντίσσελντορφ αλλά και από τον ίδιο τον δήμαρχο του Ντίσσελντορφ προκειμένου να ενισχυθεί όλος αυτός ο αγώνας και ο κύριος Γουένστάιν επιθυμεί αυτή τη στήριξη. Νομίζω ότι είμαστε σε ένα πάρα πολύ καλό δρόμο. Όπως όλοι αντιλαμβάνεστε, ο σχεδιασμός είναι συνεχής, αλλά ευτυχώς τα καλά αποτελέσματα συνεχίζουν και έρχονται.